καλησπέρα σας. Πιστεύω και απόψε να είμαστε καλά. Πέμπτη βράδυ. Εδώ που είμαι είναι βροχερός ο καιρός. Κάποιοι από εσάς θέλετε να συμμετάσχετε, μου κάνετε αιτήματα. Κάποια στιγμή θα συμμετάσχετε και εσείς. Έτσι λοιπόν, πέμπτη βράδυ, ξημέρωμα Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του CSI. Καλησπέρα σε όλους εσάς που και απόψε είσαστε κοντά μας. Και πάνω απ' όλα καλησπέρα στην όμορφη παρέα του CSI που καθημερινά, είτε μέσα από κοινοποιήσεις, είτε μέσα από το ζωντανό που κάνουμε, βλέπει, παρακολουθεί και αφουγκράζεται αυτά που λέμε. Καλησπέρα στην Ολυμπία, στο Γιάννη, στη Μιρέλα, στην Αφροδίτη, καλησπέρα στα Χανιά τα όμορφα, καλησπέρα στα ενόμορφη Βέρεια, καλησπέρα στην όμορφη Στοκχόλμη, την Παγωμένη από ό,τι μου λέτε, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλους σας που είσαστε κοντά μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας πω, βγαίνουμε διαφορετικά γιατί αλλάξαμε τοποθεσία, δεν είμαστε στην έδρα μας, είμαστε εκτός έδρας, ήθελα να σας δω, ήθελα να σας μιλήσω, και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω δύο απλά πράγματα για αυτό που επικρατείν στα ροζ κυκλώματα και για αυτόν τον αγώνα που γίνεται από κάποιους να βγάζουν στον αέρα ανθρώπους, όπως λένε, στον τάκο. Αυτή τη στιγμή γίνεται, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στο Μάικη, το Βελάνα, καλησπέρα σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας δρόμου, ποιος θα αποκαλύψει πιο πολλά γύρω από ένα βιασμό της άτυχης κοπέλας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου μέσα από τα δελτία, από τα κανάλια, μονοπωλή, παίζει πρώτο θέμα, έχει σπάσει που λένε ταμεία και καθημερινά όλοι κοιτάζομαι τι είπανε και τι δεν είπανε στο κομμάτι αυτό. Θα σας πω κάτι, ότι όλο αυτό που γίνεται σήμερα με τις αποκαλύψεις και καλώς γίνεται για μένα, γιατί όλα αυτά πρέπει να βγαίνουν στον αέρα, θα συμπαρασύρουν και άλλα πράγματα τα οποία θα βγουν σε λίγες μέρες. Θα συμπαρασύρουν καταστάσεις οι οποίες επί αδίκου ή εν δικαίου, θα δείξει αυτό, θα βγουν στον αέρα. Πολλοί όμως παρασύρονται και βγάζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Πολλοί παρασύρονται και βγάζουν καταστάσεις στον αέρα και βγάζουν καταστάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν, αλλά θέλουν να τις δημιουργήσουν για να συνεχίζεται ο μιμητισμός και να συνεχίζεται και αυτή η φλιαρία και ας κάψουν και 5-6 ακόμα στην πυρά της δημοσιότητος. Ένα σας λέω ότι ναι, όλοι στον τάκο να βγουν οι συκοφάντες, να βγουν οι εκβιαστές, να βγουν οι βιαστές, όλοι να πληρώσουν, όλοι να πάνε μέσα, όμως ένα σας λέω να είμαστε πιο ήρεμοι και πάνω απ' όλα οι κριτικές μας να είναι μέσα σε ένα κόσμιο σύστημα. Εδώ βλέπουμε καθημερινά ροζ βίντεο, τα οποία βγαίνουν στον αέρα, βλέπουμε καθημερινά κορίτσια της διπλανής πόρτας να είναι στον αέρα online, βλέπουμε καθημερινά κορίτσια να με παίρνουν τηλέφωνο με αγωνία να μου λένε «Κύριε Σφακιανάκη, πώς θα κατεβάσω εγώ τα βίντεό μου». Μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό γιατί ψάχτηκαν και είδαν ότι έχουν βίντεο στον αέρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε είναι ένα. Δεν πρέπει να σας πιάνω πανικός. Τα βίντεο αυτά, καλός ή κακός, υπάρχουν, υπήρχαν και αυτοί που τα βλέπουν είναι δύσκολο να σας ξεχωρίσουν. Μην νομίζετε ότι επειδή ένα βίντεο είναι στον αέρα θα σας δει και από τα οπίστια σας, sorry που μιλάω έτσι, θα σας καταλάβει ο άλλος ότι είστε εσείς. Ή μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον θα σας καταλάβει ότι είστε εσείς και εσείς τρελαίνεστε και αρχίζετε τα ψυχοφάρμακα και ότι σας βλέπουν καλά επειδή έχουν δει το βίντεο αυτό, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να είσαστε ήρεμοι, πρέπει να είσαστε ήρεμοι, δεν πρέπει να δίνετε σημασία σε αυτά που γίνονται γύρω σας και τα βίντεο όλα θα κατέβουν εφόσον εσείς το θέλετε. Έτσι λοιπόν, αν σε κάποια κορίτσια υπάρχει αυτό το βίντεο στον αέρα, κάποιο βίντεο έχει βγει, έχει τραβηχτεί, καταρχήν δεν πρέπει να τρελαίνετε και σε δεύτερη φάση θα πρέπει μεθοδικά και όμορφα να το βγάλει μέσα από το διαδίκτυο με τρόπους που θα σας υποδείξουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο
Όποιος εκβιάζεται όμως, θα πρέπει να πάει στην αστυνομία. Εάν εσείς εκβιάζεστε και νιώθετε πίεση, πανικό και δυσφορία από τον εκβιασμό, θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν δεν μιλήσετε, θα ξέρετε ότι θα έχετε πρόβλημα για μια ζωή. Θα πρέπει να μιλάτε, θα πρέπει να πηγαίνετε στην αστυνομία και το βασικότερο, θα πρέπει να συμβουλεύεστε. Εμείς είμαστε εδώ να σας δώσουμε συμβουλές. Καλέστε μας, γράψτε μας το αίτημά σας, γράψτε μας το πρόβλημά σας και εμείς με πολύ χαρά θα σας δώσουμε αυτό που πρέπει. Τη σωστή συμβουλή ανάλογα με το περιστατικό. Κανένα περιστατικό δεν μοιάζει, κανένα περιστατικό δεν είναι το ίδιο και καμία συμπεριφορά δεν είναι η ίδια. Άρα έχουμε διαφορετικές συμπεριφορές σε διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετικούς τόπους. Γι' αυτό το μήνυμά μας απόψε είναι ένα και μοναδικό. Μην τρελαίνεστε και μην δίνετε σημασία σε αυτά που σας λένε υπέρηξη. Τώρα που γίνονται όλα αυτά, τώρα που επικρατεί η μεγάλη πίεση, εάν κάποιοι από σας έχετε πρόβλημα, καλέστε μας να σας δώσουμε συμβουλές και αν πάλι έχετε πρόβλημα μεγάλο, πάρτε με τηλέφωνο, ξέρετε που θα με βρείτε, στο WhatsApp είναι πάντα ανοιχτό και ξέρετε για τα παιδιά του CSI, είναι ορθά ανοιχτό. Μία λάθος κίνηση μπορεί να σας στοιχήσει μια ζωή. Μία λάθος κίνηση μπορεί να σας στοιχήσει τα πάντα μέσα στη ζωή σας. Είμαστε εδώ χωρίς πανικό, με αγάπη, με σύνεση και πάνω απ' όλα με εμπειρία 40 ετών να σας φανώ χρήσιμος. Γιατί μπορώ να σας φανώ χρήσιμος και πάνω απ' όλα μπορώ να σας δώσω όλα όσα έχω μέσα στην καρδιά μου. Πιστέψτε με. Μέσα στην καρδιά μου υπάρχει η αγάπη και μόνο η αγάπη. Γι' αυτό το λόγο, καλέστε μας στο πρόβλημά σας, θα είμαστε δίπλα σας και πάνω απ' όλα θα είμαστε κοντά σας. Μην ξεχνάτε, το βιντεάκι αυτό κοινοποιήστε το να το δουν και οι άλλοι, οι φίλοι σας, και εσείς να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, εμείς να έχουμε μια ηρεμία ψυχής, και πάνω απ' όλα καλό δρόμο να επιστρέψουμε στη βάση μας, γιατί σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εκτός τόπου, όχι χρόνου. Καλό ξημέρωμα, η Παναγία μαζί μας. Και μην ξεχνάτε, όταν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Αυτό καλό.